Το ελληνικό ίδρυμα πολιτισμού είναι ένας φορέας πολιτιστικής πολιτικής εκτός Ελλάδος. Το ίδρυμα πολιτισμού έχει πολλά παραρτήματα, κυρίως στα Βαλκάνια, αλλά σε όλο τον κόσμο, μέσω των οποίων οργανώνονται μια σειρά αποδράσεις σε όλα τα επίπεδα του πολιτιστικού γίγνεσθε. Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό εντάσσεται και η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Και πιστεύω ότι η Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης έχει κολοσσιαία σημασία ως προαπαιτούμενο για να είναι σε θέση ολόκληρο το ελληνικό σύστημα της πνευματικής παραγωγής, εκδότες, συγγραφείς, αλλά και διανοούμενοι, πανεπιστήμια, να προαγάγουν τη δουλειά τους σε σχέση με την Ελλάδα ή έξω από την Ελλάδα. Αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί όπως ξέρετε όλοι, η ελληνική γλώσσα είναι μια δευτερεύουσα ή περιφερειακή γλώσσα και η διαδικασία μεταφράσεων των ελληνικών κειμένων προσκούει σε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Διότι είμαστε 10 εκατομμύρια στην Ελλάδα και άλλα 10 ελληνόφωνων εκτός Ελλάδος, είναι πολύ μικρό το ποσοστό των ξένων οι οποίοι διαβάζουν ή έχουν πρόσβαση άμεση στο ελληνικό πολιτισμό. Γι' αυτό ακριβώς η έκθεση βιβλίου προσπαθεί, είναι ένας από τους βασικούς μοχλούς, θα έλεγα, να ξεπεραστεί αυτή η εγγενής, αν θέλετε, αδυναμία ή δυσκολία των μικρών γλωσσών. Γενικότερα στην έκθεση βιβλίου. Η έκθεση βιβλίου όμως είναι ένα και μόνο από τα, αν θέλετε, από τα αντικείμενα δραστηριοποίησης του Ιδρύματος Πολιτισμού. Μάλιστα, δε είναι το μόνο αντικείμενο δραστηριοποίησης στην Ελλάδα την ίδια. Αντίστοιχα πράγματα έχουμε κάνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, εκεί τουλάχιστον που υπάρχουν διεθνείς εκθέσεις βιβλίου ή άλλων πνευματικών παραγωγών, όπου η Ελλάδα παίζει έχει πάντα περίοπτη θέση και παίζει περίοπτο ρόλο. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ακριβώς επειδή, όπως είπα και πριν, η γλώσσα η ελληνική είναι μια γλώσσα η οποία ομιλείται μόνο από 10 εκατομμύρια ανθρώπους και όχι παραπάνω. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι η μεταλαμπάδευση μια σειράς από προβλήματα τα οποία εμείς ξέρουμε αλλά οι άλλοι δεν ξέρουν στη βάση μιας οπτικής της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας σημασίας του ελληνικού πολιτισμού αποτελεί, πιστεύω, την προϋπόθεση για να μπορέσει αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε στο Ίδρυμα, να τελεσφορήσει και να κάνει παιδιά, να αποκτήσει συνέχεια. Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού είναι με τη σημερινή του μορφή, είτε και με άλλη μορφή την οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει αύριο, αποτελεί την καλύτερη δυνατή εισαγωγή και η προϋπόθεση για μια τελεσφόρα πολιτιστική διπλωματία της χώρας μας.